Κυρίες και κύριοι, πάμε εμείς στον πύργο να συναντήσουμε την Κωνσταντίνα Τσέγγενε. Έχουμε μια τραγωδία. Ένας άνδρας, Κωνσταντίνα, 48 ετών, έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν από τσίμπημα αράχνης. Τι συνέβη? Δυστυχώς, Δράνια, κυρίες και κύριοι, όπως μάθαμε πριν από μόλις λίγα λεπτά, ο 48χρονος άνδρας που έδινε μάχη από την Τρίτη προκειμένου να κρατηθεί στην ζωή, τελικά δεν τα κατάφερε. Να πάρουμε όμως την ιστορία από την αρχή. Ο άνδρας την περασμένη Τρίτη ένιωσε αφόρητους πόνους στο πόδι του. Αρχικά πήγε σε ιδιώτη ορθοπαιδικό, εκεί ο γιατρός όμως δεν βρήκε κάτι που να σχετίζεται με ορθοπαιδικό πρόβλημα. Και έτσι του είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο νοσοκομείο πύργου. Έτσι και έκανε. Οι γιατροί μόλις τον είδαν έπεσαν πάνω του προκειμένου να του παράσχουν όλες τις βοήθειες. Η υγεία του όμως, η εξέλιξη της υγείας του εξελίχθηκε αρνητικά ραγδαία. Όλα τα συμπτώματα παρέπεμπαν σε συμπτώματα από δηλητηρίαση. Ο άνθρωπος λοιπόν αμέσως τον βάλανε στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Έδωσε την μάχη του και δυστυχώς, όπως είπαμε πριν από λίγη ώρα, δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή. Οι πληροφορίες λένε ότι τον τσίμπησε καφέ αράχνη. Αυτά γνωρίζουμε, όπως και ότι ο άνθρωπος είχε βρεθεί στην περιοχή για διακοπές. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τη στιγμή που τον τσίμπησε η αράχνη, καθόταν σε παγκάκι στο κατάκολο. Όσο κρίμα. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι είπε στο Σταρ η διευθύντρια της χειρουργικής κλινικής στο νοσοκομείο του Πύργου, η κυρία Αγγελική Σαραντοπούλου. Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού ασθενής μας κατέληξε, δεν τα κατάφερε. Ήταν κάτι που από την αρχή ήταν γνωστό. Δυστυχώς αυτά τα περιστατικά δεν έχουν καλή κατάληξη. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Δυστυχώς από τις περιγραφές και όλα αυτά θεωρούν ότι ήταν τσίμπημα καφέ αράχνης. Για το οποίο βεβαίως δεν υπάρχει αντίδοτο. Και γενικά είναι αρκετά ραγδαία η εξέλιξή του. Ενώ από την αρχή δεν φαίνεται ότι είναι κάτι σοβαρό, δεν το αντιλαμβάνονται ασθενείς και σε 72 ώρες έχει μια ραγδαία επιδείνωση. Είμαστε πάρα πολύ συγκλονισμένοι.